βραδιά που αφιερώνεται στο Ρίτσο είναι την Τετάρτη 24 Αυγούστου, όπου θα είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση. Θα τραγουδήσει ο Φάνης ο Μεζίνης και ο Βαγγέλης ο Δούβαλης. Θα παίξει η Ειρήνη Βελιμαχίτη αποσπάσματα από τη σονάτα του Σελινόφωτος. Θα διαβάσει και θα απαγγείλει ο Νίκος ο Δαδινόπουλος. Θα έρθουν νέοι ηθοποιοί από το Εθνικό Θέατρο. Θα συμμετέχει, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, η νέα χοροδία Νεμέας. Είναι 43 μέλη, 43 άτομα, με τη διεύθυνση του Γιάννη του Νόνη. Και θα παρουσιαστούν έργα από τον Επιτάφιο, τη Ρωμιοσύνη, τα 18 Λιανοτράγουδα. Και θα εμφανιστεί και ο Σάκης ο Τσιλίκης με τον Αλέξανδρο το Χατζή σε ένα έργο του Σάκη του Τσιλίκη, το Άστρο. Το έργο είναι Πρωινό Άστρο, το Πρωινό Άστρο, και πάλι και εκεί δεν θα ακουστεί όλο το έργο, θα ακουστούν αποσπάσματα. Θα είναι μια δύο-ωρη παράσταση μουσικοθεατρική που πιστεύουμε ότι θα συγκινήσει το κοινό της Κορινθίας αλλά και της Αργολίδας. Γιατί η προσπάθειά μας είναι να μάθουν το Γιάννη Ρίτσο τα νέα παιδιά, αυτοί δηλαδή που δεν γνωρίζουν το μεγάλο και σπουδαίο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Επίσης να πούμε το εξής, ότι βάλαμε ένα συμβολικά μικρό, πάρα πολύ μικρό εισιτήριο, 12 ευρώ, για να μπορέσουν να πληρωθούν λίγα έξοδα από τις ορχήστρας και του φωτισμού και οι ηχολήπτες, δηλαδή για να μπορέσουν να βγουν αυτά τα λίγα έξοδα. Προκαλούμε λοιπόν αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Γιάννη Ρίτσο να έρθουν στο θέατρό μας δωρεάν. Δηλαδή, όσοι δεν γνωρίζουν το Γιάννη Ρίτσο θα μπουν δωρεάν, το λέω και σε λίγο επίπεδο χιούμορ, και όσοι το γνωρίζουν να δώσουν το αντίτιμο του εισιτηρίου 12 ευρώ για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα έξοδα. Αυτό είναι όσον αφορά την ερώτησή σας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, πράγματι το Green Theater μέσα από αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση συνεχίζει φέτος με μεγάλες παραστάσεις. Έρχεται χιλιάδες κόσμος, παίζονται πολύ σπουδαία έργα. Έχουμε αύριο το βράδυ το Βασίλη το Λέκα με την Αναστασία Μουτσάτσου στις 19 δηλαδή του Αυγούστου. Τη Δευτέρα 22 ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος με το Διπεθέ Κρήτης θα παίξει τον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων. Την άλλη Παρασκευή στις 27 του Αυγούστου ο Φιλιππίδης με την Ειρήνη του Αριστοφάνη, που ανέβηκε και στην Επίδαυρο, θα χαρίσει τις υπέροχες ερμηνευτικές του ικανότητες στο κοινό της Κορινθίας και της Αργολίδας. Και στις 31 Αυγούστου, να μην το ξεχάσω, έρχεται αυτός ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Χρήστος Καλαβρούζος, να παίξει από το Σοκράτη, να πει δηλαδή θα διαβάσει και θα παίξει για την αληθινή απολογία του Σοκράτη, όπως μας είπε ο ίδιος να το πούμε. Το είχε παίξει κάποτε και στο Εθνικό Θέατρο, αν θυμούμε καλά, αυτό παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1987. Λοιπόν, συνεχίζουμε δηλαδή στο Green Theater και μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη που θα γίνει το Rock Festival με ελεύθερη είσοδο, με ερασιτέχνες νεαρούς από την Αργολίδα, την Κορινθία αλλά και την Αρκαδία, με γκρουπάκια δηλαδή νέων ανθρώπων που θα προβάλλουν τη δουλειά τους. Και μην ξεχάσω ότι θα γίνει και μια βραδιά στις 4 του Σεπτέμβρη με τη Μαριό, τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Λάμπρο τον Καρελά, όπου θα είναι συνδιοργανωτής και ο Δήμος Νεμέας, θα δοθεί δωρεάν κρασί γιατί είναι και οι μέρες του κρασιού στην Νεμέα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία πράγματα άμα έρθουν θα τα δουν και θα τα χαρούν στο Green Theater. Πρώτη χρονιά το Green Theater έχει στα δικά του διαπιστευτήρια αποκλειστικά με δικές του παραστάσεις. Φέτος βλέπουμε ότι αλληλεπιδρά και με την κοινωνία της Νεμέας, συνδιοργανώνει. Αυτό είναι σημείο των καιρών, αλλά και ταυτόχρονα δείχνει ότι έχει τα ανοιχτά μάτια και αυτιά. Κοιτάξτε, κατάλαβαν πρώτα απ' όλα ο Δήμος Νεμέας, ο Δήμαρχος Νεμέας και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμπαρίστανται πια στο έργο του Green Theater. Ένα μόνο θα σας πω, ότι έβαλαν φώτα στο δρόμο που οδηγεί στο Green Theater με έξοδα του Δήμου. Δηλαδή ήδη ο Δήμος αρχίζει να βάζει και οικονομικά πλάτη. Συνεργασία σας δηλαδή, να υποθέσω ότι έχει αρχίσει να γίνεται... Βοηθάει πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο βοηθάνε πάρα πολύ. Στέκονται πάρα πολύ δίπλα στο θέατρο.